τεχνολογία Ionic, το website που έχουν, για να ξεκινήσουμε να το χρησιμοποιούμε, μας δίνει κάποιες έτοιμες εφαρμογές σαν παραδείγματα. Θα τις γνωρίσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές και στη συνέχεια πώς μπορούμε πάνω σε αυτές να χτίσουμε τις δικές μας. Geoman Generators. Κάντε μια βόλτα σε αυτή τη διεύθυνση. Θα δούμε πράγματα στην συνέχεια. Μου είναι πολύ δύσκολο να σας εξηγήσω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί θα χρειαστώ πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι ο σκοπός αυτός. Θα πω μόνο το εξής. Μέσα σε αυτή τη σελίδα geoman.io υπάρχει μια εφαρμογή, ένας generator, τον οποίο αν τον εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας, μας επιτρέπει να δημιουργήσει σκαλοσχές από εφαρμογές για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την δική μας. Αν θέλω να φτιάξω, για παράδειγμα, ένα website σε HTML, θα πρέπει να ανοίξω έναν editor και να αρχίσω να γράφω όλες τις σελίδες εγώ, όλο το markup για την κάθε σελίδα, τα πάντα. Σίγουρα υπάρχει ένας generator εκεί, μια γεννήτρια, από την οποία μπορώ να ζητήσω να μου φτιάξει ένα, όπως το λένε, boilerplate ενός HTML site. Οπότε θα πάρω 5-6 HTML σελίδες με την δομή που πρέπει να έχουν, με τις βιβλιοθήκες, τις JavaScript, τα CSS rules και ούτω καθεξής, έτοιμα. Άρα στην ουσία θα επιταχύνω την δικιά μου διαδικασία. Θα γνωρίσουμε τους generators που είναι διαθέσιμοι εκεί, αν και περισσότερο θα γνωρίσουμε την τεχνολογία και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να επιταχύνουμε τη δουλειά μας. Ένα ακόμα θέμα που θέλω να έχετε κατά νου είναι ότι από αυτή την ημέρα και μετά, από τη στιγμή που κάποιος σας μίλησε για τον Geoman Generator, δεν έχετε καμία δικαιολογία να ανοίγετε έναν editor και να προσπαθείτε να φτιάξετε τα πάντα από την αρχή. Δεν το κάνει κανένας, χάνετε απλά το χρόνο σας και δεν κερδίζετε και τίποτα. Όταν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε μια βόλτα από εκεί, δείτε τι υλικό υπάρχει, ποιες γεννήτριες είναι διαθέσιμες και ας είναι αυτό το σημείο εκκίνησής σας. Επίσης, γιατί όλο το υλικό το οποίο συλλέγεται σε τέτοια site, γίνεται χρησιμοποιείται από χρήστες, καταλήγει να είναι δημοφιλές κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει και πολλοί, άρα μάλλον είναι υψηλή και η ποιότητά του. Άρα θα σας δώσει κώδικα πολύ καλύτερο από αυτόν που θα μπορούσατε να γράψετε εσείς. Στη συνέχεια, προς το τέλος των εβδομάδων που θα ακολουθήσουν, θα αναπτύξουμε δύο mobile εφαρμογές, κανονικές, μαζί. Η μία θα είναι μια εφαρμογή η οποία παρουσιάζει άρθρα και επιτρέπει και την πλοήγηση ανάμεσα σε αυτά, θα επιτρέπει να αφήνετε σχόλια στα άρθρα, να τα βαθμολογείτε και τα δεδομένα, τα άρθρα αυτά, θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων ή αλλιώς στην τεχνολογία που λέγεται Firebase, ενώ ταυτόχρονα θα γνωρίσουμε και τις δομές δεδομένων JSON. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Η δεύτερη εφαρμογή που θα φτιάξουμε θα είναι ένας κατάλογος προϊόντων. Όλη η πληροφορία πάλι θα είναι αποθηκευμένη σε μια βάση δεδομένων Firebase και η εφαρμογή μας θα επιτρέπει την πλοήγηση σε κατηγορίες, υποκατηγορίες, την έβρεση προϊόντων, την βαθμολόγηση προϊόντων, την προσθήκη προϊόντων στα αγαπημένα μας, σε ένα καλάθι. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους είστε εδώ θέλετε πραγματικά να ασχοληθείτε με την πληροφορική. Βλέπω και λάπτοπς ανοιχτά, άρα μάλλον έχετε πάρει στα σοβαρά αυτό το οποίο θα ακολουθήσει.
Design patterns. Δεν ξέρω αν σας έχει μιλήσει κανείς για τα design patterns. Υπάρχει ένα link εκεί από την Wikipedia. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε το 96, ίσως να γράφτηκε και το 98. Από 3 ήταν οι συγγραφείς, γνωστοί ως Gang of Four. Πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο σας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη προγραμματιστής για τον εαυτό σας, αν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως ό,τι αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο. Σίγουρα υπάρχει στο εμπόριο, αλλά πλέον υπάρχουν στο ίντερνετ πάρα πολλές πληροφορίες για αυτό. Είναι κανόνας. Αν δεν έχετε το κουράγιο να κατανοήσετε τι συμβαίνει σε αυτό το βιβλίο, μην συνεχίσετε στον χώρο της πληροφορικής. Λοιπόν, στη συνέχεια ακολουθούν δύο courses, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο Coursera και στο EDX. Γνωρίζετε αυτές τις δύο πλατφόρμες. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τι είναι το Coursera. Ωραία. Κάποιος που δεν ξέρει τι είναι το EDX. Τέλεια. Λοιπόν, βγαίνω από το πρόγραμμα. Τι να βρω, θα βγω από το Coursera, online courses από διάφορα ιδρύματα ανά τον κόσμο, πανεπιστημιακού επίπεδου, γιατί υπάρχει και το Udemy, αλλά το Udemy έχει tutorials, δεν έχει courses. Κάντε λογαριασμό, κάντε μια βόλτα, έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα courses. EDX. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που η συγκεκριμένη πλατφόρμα ξεκίνησε από το MIT, το Berkeley και το Harvard. Θέλουν να κρατήσουν ένα ίσως πιο υψηλό προφίλ, αλλά και στις δύο πλατφόρμες μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ αξιόλογο υλικό. Θα σας πρότεινα και από μόνοι σας, αφού φοιτητές είστε, άρα σας αρέσει να διαβάζετε, από μόλις τελειώνει μια εξεταστική, απλά θέλετε να έρθει η επόμενη, άρα προετοιμάζεστε για αυτή. Διαλέξτε διάφορα courses από εδώ και ας έχετε κάποιο ανοιχτό, καθώς περιμένετε να έρθει η επόμενη εξεταστική. Όμως, το πιο σημαντικό είναι να δω τώρα την διαφάνεια. Έχω διαλέξει όμως δύο πολύ συγκεκριμένα courses. Programming Languages, το οποίο διατίθεται μέσω του Coursera. Δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμο τώρα. Σημειώστε το και πάρτε το οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει, δεν έχω συναντήσει αυτή τη στιγμή πιο σημαντικό μάθημα, πιο σημαντικό υλικό που να λέει σε κάποιον πώς να γίνει προγραμματιστής, τι σημαίνει να είσαι προγραμματιστής. Δεν είναι εύκολο course. Όποιος αποφασίσει να το παρακολουθήσει θα ταλαιπωρηθεί. Είναι όμως το μόνο course που θα σας επιτρέψει να πείτε ότι είστε προγραμματιστές. Όποιος το βρει online, το βρει διαθέσιμο δηλαδή, και το ακολουθήσει, το παρακολουθήσει, και καταφέρει να το ολοκληρώσει με επιτυχία, να έρθει να με συναντήσει. Το πιο πιθανό είναι να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρετε όμως, να επιμείνετε. Agile Development χρησιμοποιώντας Ruby. Μια πάρα πολύ
καλή σειρά μαθημάτων, έχει δύο μέρη, προσπαθήστε να την παρακολουθήσετε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κανένας σας δεν έχει ασχοληθεί με Ruby. Υπάρχει κάποιος που έχει ασχοληθεί με Ruby? Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν περίμενα κανέναν, οπότε πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν γνωρίσετε τη συγκεκριμένη γλώσσα και αν έχετε προγραμματίσει και σε κάποια άλλη, θα σας κάνει εντύπωση για ποιο λόγο δεν έχουν παρατήσει όλοι όλες τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού και να δουλεύουν μόνο σε Ruby. Τελικά υπάρχουν και άλλα όμως, και άλλες εξηγήσεις, και άλλες αφηγήσεις για όλο αυτό. Αν περάσετε από αυτά τα δύο courses, δεν έχει σημασία ολοκληρώσετε και τις εργασίες που έχουν με επιτυχία ή όχι, αρκεί να περάσετε μέσα από αυτά, θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα, όχι τόσο πολύ για τη Ruby. Το να γνωρίσετε τη Ruby θα είναι κάτι συγκλονιστικό για σας. Αλλά ταυτόχρονα θα γνωρίσετε πώς πραγματικά αναπτύσσετε το λογισμικό. Πιστέψτε με, δεν έχετε ιδέα για το πώς παράγεται το λογισμικό. Θα μπορούσα να πω ότι ούτε κι εγώ είχα όταν είδα τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ενώ ήδη είχα παράξει και είχα στην αγορά αρκετές εφαρμογές, αρκετά προϊόντα δηλαδή πληροφορικής. Πρόσωπα, ποιοι θα σας κρατήσουν απασχολημένους τις μέρες που θα ακολουθήσουν? Ο πρώτος είμαι εγώ. Να σας πω μερικά λόγια. Είμαι 40 χρονών, τελείωσα εδώ το Δημοκρίτιο. Μάλιστα το τελείωσα και σχετικά πρόσφατα, μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήμουν συμφοιτητής σας. Δεν ασχολούμαι με το αντικείμενό μου, παράγω λογισμικό και έχω σχέσεις με δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε επιχειρήσεις, βρίσκονται στη Ξάνθη, παράγουν λογισμικό και το διαθέτουν σε όλο τον κόσμο. Το περισσότερο διάστημα, εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας, είμαστε στο εξωτερικό, δεν είμαστε στην Ελλάδα. Όπως επίσης και όλα τα λεφτά τα οποία βγάζουμε, θα πληρωνόμαστε σε δολάρια από το εξωτερικό, όχι τα περισσότερα όλα. Υπάρχουν δύο links, εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες περισσότερες για μένα. Ο Βαγγέλης ο Καραγιώργος δεν είναι εδώ σήμερα, δεν είναι προγραμματιστής, αλλά θα έρθει να σας μιλήσει για διάφορα θέματα και ενώ δεν είναι προγραμματιστής, δεν προγραμματίζει, είναι εξίσου σημαντικός σε όλα αυτά που κάνουμε όσο και οι προγραμματιστές. Για να φτιάξεις ένα προϊόν πληροφορικής, δεν χρειάζονται μόνο οι προγραμματιστές. Και δεν είναι οι προγραμματιστές οι σημαντικότεροι από αυτούς που θα συμμετέχουν. Σίγουρα είναι αναγκαίοι, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά δεν φτάνει. Η Σοφία Ιάτσαλ, ο Βαγγέλης ο Καραγιώργος, είναι μηχανικός περιβάλλοντος. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την επιστήμη του. Ο λόγος λίγο που τα αναφέρω αυτά είναι για να δείτε πόσο ετερόκλητο μπορεί να είναι το background αυτών που συμμετέχουν για να φτιάξουμε τελικά ένα προϊόν πληροφορικής. Δεν φτιάχνονται τα προϊόντα πληροφορικής μόνο από προγραμματιστές. Η Σοφία Ιάτσαλου είναι προγραμματίστρια, αυτή το πέτυχε, δουλεύει μαζί μας και θα σας δείξει διάφορα, μάλλον θα μοιραστώ μαζί της, θα μοιραστούμε δηλαδή το σύνολο των παρουσιάσεων που θα γίνουν. Τι θέλω από εσάς? Να μην έχουμε μία σχέση, εγώ μιλάω και εσείς ακούτε. Είναι μία ευκαιρία που έχετε, την οποία πάρα πολύ θα ήθελα να την είχα όταν ήμουν εγώ στη θέση της δικιά σας. Πάρα πολύ κοντά σας, εδώ στη Ξάνθη, βρίσκονται άτομα τα οποία έχουν κάνει επάγγελμα, αυτό το οποίο ίσως θέλετε εσείς να κάνετε επάγγελμα. Μείνετε σε επαφή μαζί μας. Δεν μας ενοχλείτε. Βρείτε μας, ρωτήστε μας.
Όσο διαρκεί αυτός ο διαγωνισμός, όσο διαρκεί αυτή η πρωτοβουλία, θα είμαστε όλοι στο κανάλι του Slack. Μπορείτε να μας βρίσκετε εκεί, μπορείτε να με βρίσκετε εκεί. Μπορείτε όμως να απευθύνεστε σε μένα και προσωπικά. Έχετε μια ερώτηση, έχετε μια απορία. Έχετε κάτι τέλος πάντων το οποίο σχετίζεται με το χώρο της πληροφορικής, με το μέλλον σας ως προγραμματιστές, βρείτε με. Έχω σημειώσει εδώ το Twitter account μου, είναι ένα σημείο εκκίνησης για να βρείτε και όλα τα υπόλοιπα. Για τους σκοπούς αυτής της πρωτοβουλίας έχουμε φτιάξει μία περιοχή στο GitHub. Μην την χρησιμοποιήσετε μόνο σαν κάτι στατικό. Θα πάτε εκεί και θα δείτε σημειώσεις, τις οποίες τις έχουμε συντάξει εμείς. Έχετε προτάσεις, το GitHub το επιτρέπει αυτό. Αφήστε σχόλια, κάντε ερωτήσεις. Γίνεται ενεργή σε αυτή την κοινότητα που δίνει το GitHub. Ενεργά μέλη. Βοηθήστε να το βελτιώσουμε, γιατί έτσι θα δημιουργηθεί καλύτερο υλικό και για εσάς. Το GitHub επιτρέπει πάρα πολλές τέτοιες εργασίες. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτή είναι η εισαγωγή. Πριν συνεχίσουμε, θέλω λίγο να ακούσω εσάς και να μου πείτε αν θέλετε να σταθώ σε κάτι περισσότερο ή αν θέλει κάποιος να του δώσω περισσότερες απαντήσεις σε πολύ δικές του ερωτήσεις συγκεκριμένες. Μία ερώτηση μόνο. Αναφέρεις μέχρι στιγμής ότι αυτό που είδα ότι έχεις δώσει περισσότερη βάση είναι εφαρμογές οι οποίες από web development πηγαίνουν σε mobile apps. Μέχρι στιγμής, ό,τι έχω διαβάσει πάνω σε αυτό, συνήθως το αναφέρουν ναι μεν ως μια εύκολη γρήγορη λύση, αλλά ως κακή πρακτική λόγω προγραμματιστικής ισχύως και δυσκολίας της χρήσης τέτοιων εφαρμογών σε mobile apps. Όντως προτείνεις ότι προς τα εκεί κατευθύνεται ή είναι σαν ένα πρώτο βήμα ότι ναι, πόσο μπορούμε να κάνουμε αυτά, ξεκινήστε με αυτό και μετά μπορούμε να πάμε και σε native Java π.χ. εφαρμογές. Όλες οι ενστάσεις που υπάρχουν για τις υβριδικές εφαρμογές είναι πραγματικές και τις στηρίζω. Δεν είναι όμως όλες οι ανάγκες ίδιες. Επίσης, δεν χρειάζεται τις περισσότερες φορές να φτιάξουμε τελικό προϊόν. Οι περισσότερες από τις εφαρμογές που θα φτιάξετε στην καριέρα σας θα είναι πρωτότυπα, τα οποία θα προσπαθούν να αποδείξουν ότι ανάγκη για την εφαρμογή που σκεφτήκατε υπάρχει και όχι η τελική εφαρμογή. Όταν έχεις την δυνατότητα να φτάσεις σε ένα πρωτότυπο, να περάσεις το μήνυμα, όχι με λόγια, αλλά δίνοντας σε κάποιον κάτι να το εγκαταστήσεις στη συσκευή του, στο 1/10 ή στο 1/20 του χρόνου, του κόπου ή του κόστους που έχει μια native εφαρμογή, είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Πάρα πολλής λόγος γίνεται αυτή την περίοδο για το θέμα του performance. Και όντως τα πράγματα έτσι είναι. Το ημερολόγιο όμως γράφει 2016. Θα είναι έτσι το 2026. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν θα είναι και ότι θα ανατραπούν αυτές οι ανησυχίες. Το πιο πιθανό είναι να μην ανατραπούν. Όμως θα φέρω ένα παράδειγμα. Το 95, αν έλεγε σε κάποιο, αν προσπαθούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι ξέρεις, δεν χρειάζεσαι desktop εφαρμογές, όλες θα τρέχουν στο ίντερνετ, όλες θα τρέχουν μέσα στο browser, θα υπήρχαν και υπήρχαν τα ίδια επιχειρήματα, μα καμία web εφαρμογή δεν θα μπορέσει να πιάσει το user experience, αυτή είναι η σωστή έκφραση, που δίνει μια desktop εφαρμογή native, γραμμένη σε C, σε .NET, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Και εξακολουθεί αυτό να είναι αλήθεια. Καμία εφαρμογή, ακόμα και τώρα, αν γραφτεί σε native τεχνολογίες πάνω σε μια πλατφόρμα, δεν θα μπορέσει να πιάσει το user experience μιας web εφαρμογής.
Αλλά να ρωτήσω εσάς τώρα, πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε το Outlook και πόσοι το Gmail? Ας ψηφίσουμε κιόλας, χρησιμοποιεί κανείς το Outlook? Χρησιμοποιεί κανείς το Gmail? Το Outlook δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία χρήσης. Άρα όλα είναι συνάρτητα. Φυσικά, αν κάνω την ερώτηση σε αυτούς που χρησιμοποιούν Photoshop και πω, παιδιά, ποιοι χρησιμοποιείτε το Photoshop, το κανονικό, και ποιοι χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς που τρέχουν μέσα στο browser, η ισορροπία θα αλλάξει αμέσως. Άρα, δεν υπάρχει απάντηση στην ερώτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις και μακριά από τις web τεχνολογίες. Υπήρχε μια ακόμα ερώτηση. Για την εισαγωγή ουσιαστικά πάνω στις συγκεκριμένες τεχνολογίες, γιατί να χρησιμοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα ID και να μην πάμε στον editor και να γράψουμε κανονικά τον κώδικα μόνοι μας και να παίρνουμε έτοιμο παραδείγμα ή κάτι τέτοιο? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, όχι πολλά, ήμουν υποστηρικτής των IDEs. Σου δίνουν πάρα πολλά. Βολεύουν πάρα πολύ, σου δίνουν πάρα πολλά εργαλεία. Αυτόματη συμπλήρωση του κώδικα, έλεγχο του κώδικα, breakpoints, debuggers, είναι όντως καταπληκτικά εργαλεία. Έχει αλλάξει όμως ο τρόπος με τον οποίο παράγεται το λογισμικό πλέον, και γιατί ο τρόπος αυτός, οι μεθοδολογίες είναι διαφορετικές, όλο αυτό το τίμημα που πληρώνεις στο IDE, που είναι πιο βαρύ, είναι πιο αργό, αρχίζει πλέον και θεωρείς ότι είναι ακριβό. Οπότε θέλεις την ταχύτητα του editor και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα καλύπτουν οι μεθοδολογίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καθώς δουλεύεις στον editor δεν σου λείπουν τα εργαλεία που σου δίνει το IDE. Οπότε ο καθένας, ανάλογα με την εμπειρία που έχει, ανάλογα με τις πρακτικές που ακολουθεί, μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει, δεν υπάρχει κανόνας. Όσο πιο έμπειρος γίνεται κάποιος, άρα όσο λιγότερα τα σφάλματα που κάνει στον κώδικα που γράφει, τα συντακτικά περισσότερο, όχι τα λογικά, τόσο λιγότερο χρησιμοποιεί τα IDEs και πηγαίνει σε απλούς editors, γιατί απλά κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του. Εδώ τα παραδείγματα που θα δείξουμε θα είναι με κάποιους editors. Υπάρχουν όμως και IDEs. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Για τα courses συγκεκριμένα στο EDX και στο Coursera. Ναι, να τα δούμε λίγο. Προσωπικά τα έχεις παρακολουθήσει ή μας τα προτείνεις τώρα για να έχουμε μια καλύτερη ένταξη πάνω στο συγκεκριμένο υλικό που μας παρουσιάζεις? Δεν υπάρχει υλικό, παράδειγμα, βιβλίο ή οτιδήποτε το οποίο θα σας αναφέρω, στο οποίο δεν έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα είναι μία επίδειξη για το πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τους υπολογιστές σας, να εγκαταστήσετε όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να μπορέσετε να δουλέψετε με όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε απευθείας, αμέσως, αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ας μας πει ο Μίλτος. Ωραία. Άρα διάλειμμα.